Από το Βοανεργές, στεύχος 65, ο ιερός αγών του πατρίου. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λεωδοπούλος κύριος Χριστόφορος εγεννήθη εν Μαδίτο της Τραϊκής Χερσονήσου τη 17η Ιανουαρίου 1876. Εσπούδασε δύο Ευδοκίμους τα θεολογικά γράμματα εν Ισοσελίδης Θεολογική Σχολή. Ιστορική εκδόσεις. Παραθέτουμε σε περίληψη τρεις ιστορικές εκδόσεις που πολύ ενίσχυσαν τον Ιερό Αγώνα των ΓΟΚ στα πρώτα χρόνια. Α. Τα ημερολογιακά του Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Χριστοφόρου, μετέπερα γενομένου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του έτους 1925. Β. Η άγκυρα της πίστεως των ζηλωτών αγιοριτών πατέρων του έτους 1926 και Γ. Τα κέντρα του μοναχού Αρσενίου Κοτέα του έτους 1926. Χριστοφόρου Λεοντοπόλεως, Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως, ημερολογιακά Αλεξάνδρεια 1925, σελίδες 32, σημείο συντάξεως. Ο Απολεοντοπόλεως Πατριάρχης Αλεξανδρίας Χριστόφορος Δανιηλίδης εγεννήθη στην Μάδη των Θράκης το 1876, συμπολίτης του αημνήστου και ομολογητού πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Μετά τα πρώτα σπουδά του παρικολούθησε τη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, εκ της οποίας απεφύτησε το έτος 1900. Κατετάχθη αμέσως εις την Αγιοταφική Αδελφότητα όπου εχειροτονήθη διάκονος. Αργότερον εις την Αλεξάνδρεια εχειροτονήθη υπό του Πατριάρχου Φωτίου πρεσβύτερος, ενώ εις το Κάιρον προήχθη εις πρωτοσύγγελων και πατριαρχικών επίσκοπων. Επίτροπον. Το έτος 1908 είχε χειροτονήτη επίσκοπος Αξάμης και το 1914 τον μετέθεσαν στη Μητρόπολη Λεοντοπόλεως, της οποίας η έδρα είναι το Ζαγαζίκ. Ως Μητροπολής Λεοντοπόλεως το έτος 1925 έγραψε τα περίφημα ημερολογιακά για να ενισχύσει το αγωνιζόμενο ελληνικών λαών κατά της ημερολογιακής καινοτομίας, την οποία είχε εισαγάγει στην Ελλάδα από το 1924 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόσομος Παπαδόπουλος, μασόνος 33ου βαθμού. Το έτος 1925 αποθανόντος κατά περίεργον τρόπο του Φωτίου και ενώ όλοι το είχαν σίγουρο ότι ο νέος πατέρας θα ήταν ο Χριστοφόρος, κατέλαβε το θρόνο διαθεμήτων μέσων και πολιτικών επεμβάσεων αποτριμηθούντος Κύπρο Ανθρενών Αμερικής και Κωνσταντινούπολεως, μασόνος, πατριάρχης, μελέτιος Μεταξάκης, ούτως αδελφικός φίλος και συνεκράτης του επίσης μασόνου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, εις την εδραίωση των καινοτομιών εις την Εκκλησία, επέβαλε αμέσως εις το Πατριαρχείο Αλεξανδρουπόλεως δια πολλών εκβιαστικών μέσων το παπικών ημερολόγιων. Βλέπετε οι πράκτορες των Εβραίων τι κάνουνε. Με τη βία τα επιβάλλουν όλα και εσείς νεοημερολογείτε τα ακολουθείτε. Και θέλετε να δείτε και πρόσωπο Θεού και να πάτε και στη Βασιλεία των Ουρανών. Άγνωστο παραμένει ακόμη εις εμάς το πόσο συγγραφές των ημερολογιακών υπετάγει στην καινοτομία. Γνωστόν πάντως είναι ότι αν και στην καινοτομία παρέμενε δεν έπαυσε να υπεραμείνεται του Πατρίου Ορθοδόξου Ορτολογίου. Το έτος 1935 αποθανόντος του Πατριάρχου Νικολάου Διαδόχου του Μεταξάκη 1925-1935 ανήλθε στον Πατριαρχικό Θρόνο Αλεξανδρίας ο Λεοντοπόλεως Χριστόφορος και ως Πατριάρχης έβρισκε πάντοτε την ευκαιρία είτε εις αιρετικά συνέδρια και συνόδους είτε διαδηλώσεων του στον τύπο να υπερμάχεται του Πατρίου Ορτολογίου. Ο λίγα έτη μετά πρώτου θανάτου του εις υπόμνημά του εις την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και εις την κυβέρνηση καταδικάζει τους διωγμούς κατά τον ΓΟΧ και ζητεί την πλήρη ανοχή ετούτων εκ μέρους πολιτείας και της Εκκλησίας. Εις το τέλος του μου υπομνήματος του μάλιστα πιθανόν ελεγχόμενος αναφέρει τα εξής χαρακτηριστικά.
Βλέποντας τα αποτελέσματα της αποδοχής του Γρηγοριανού εορτολογίου, ημερολογίου, μετανοούμενοι και αναγκαζόμεθα να σκεπτόμεθα περί επιστροφής εις το παλαιόν. Το πλέον χαρακτηριστικό όμως το οποίο ίσως καθορίζει και τη θέση του Αλεξανδρίας είναι εκείνο που εξέφρασε στην Επιτροπή Παλαιομερολογητών Κληρικών όταν τον επεσκέφτησαν γέροντα πια εις την Κηφισιά όπου είχε αποσυρθεί. Είναι το ελπιδοφόρον, το κρατάτε γερά και η νίκη είναι κοντά. Κατωτέρω παραθέτουμε τρία χαρακτηριστικά αποσπάσματα από του βιβλίου τα ημερολογιακά. Τώρα κάποιος αναγιγνώσκων τα επιχειρήματα ως προς το ημερολόγιο νεοτεριζόντων εκπαραλλήλουν με τα επιχειρήματα των συντηρητικών θα παραδεχτεί αληθώς η νεοημερολογητική έλαβον υπόψη οπωσδήποτε το κατά της μεταρρυθμίσεως του ημερολογίου επιχειρήματα των συντηρητικών. Αληθώς, ενώ οι κατά της μεταρρυθμίσεως διατείνονται ότι ού περί την Ορθόδοξη Εκκλησία ως εν πάση ούτε και ζητήματα της Εκκλησίας παρέδωκαν μην είναι ημερολογητική, ου μηδένα σεβασμών της αισθανόμενης στην παράδοση της Εκκλησίας ημών μεταρρύθμιναν το ημερολόγιο προφασιζόμενοι ότι εις τούτο προέβησαν τούτο μεν διότι εβεβαιώθησαν ότι το Ιουλιανό είναι επιστημονικό ατελές τούτο δε διότι εξυναγκάστησαν να σπεύσωση προς μεταρρύθμιση του ημερολογίου για να λείψει η από τη ημέρα της πρώτης πολιτείας αλλαγής του ημερολογίου για να λείψει σύγχυσης και ταραχή εκ της συνυπάρξεως δύο ημερολογίων αλλά μήπως και κατά τον 16ο αιώνα οπότε ήρξα το ηχθείς του Γρηγοριανού ημερολογίου τότε δεν εγνώριζον την διακυβέρνηση της Εκκλησίας ημών πρώτο καταπιστευμένοι ότι το ατελές Ιουλιανών ημερολόγιων το δε Γρηγοριανών τελειότερων, μήπως αυτός ο Γρηγοράς και Ματθαίος ο Βλάσταρης και ο Γεώργιος ο Πλήθων ο Γεμιστός δεν εγνώριζον την ατέλεια ταύτην του Ιουλιανού ημερολογίου. Επιπλέον μήπως αυτοί οι πατέρες πρώτης Οικουμενικής Συνόδου δεν εγνώριζαν και αυτή την ατέλεια του Ιουλιανού ως είδωμεν. Και όμως οι μεν πατέρες πρώτης Οικουμενικής Συνόδου παρότι εγνώριζαν την ατέλεια ταύτη εν τούστης ουδαμός ενδιαφερόμενοι αν είναι τέλειον ή ατελές των Ιουλιανών ημερολόγιων επί τη βάση του Ιουλιανού καθόρισαν τα του Πάσχα βαθμιδών 10 λίγων η Εκκλησία επί τη βάση αυτού και όλον το ημερολόγιο της ερύθμισε και όλη την εσωτερική και εξωτερική ζωή της διέταξε. Τόσο πολύ μάλιστα το Ιουλιανό ημερολόγιο συνεφάνθη με τη ζωή της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, ώστε το εκκλησιαστικό νοικοδόμημα το Ιουλιανό ημερολόγιο δια της τιάφτισεν τη Εκκλησία χρήσεως και υγειάστη ώστε δια των λόγων τούτων να μην δύναται ευκόλως να περιφρονηθεί. Δια τούτο και μετά τους πατέρας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι εν πλήρη ενώση της ατελείας του διατελείοντος εχρησιμοποίησαν το Ιλιανό δια των καθορισμών του Πάσχα και οι μετά τούτους εν ευσεβία και ζήλο υπέρ της ευσαθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, την Ορθόδοξη Εκκλησία διακυβερνήσαντες γνήσιοι ποιμένες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μέχρι του παρελθόντος έτου δεν ετόλμησαν με μεταβάλουση τούτο μηδέ κατά κεραίαν. Μολα ταύτα εκατομμύρια λέγουσιν Ορθοδόξων Χριστιανών εφαρμόζουν σήμερα το διορθωμένο ημερολόγιο και μόνο εκατοντάδες τινές χιλιάδες Ορθοδόξων εμένους εις το παλαιόν. Και θεωρούσιν άραγε τούτο επιχείρημα υπέρ αυτών είναι ημερολογητική και μη και προτής κατά το παρελθόν μόλις έτος λαβούς εις χώρα ημερολογιακής μεταρρυθμίσεως δεν ήσαν πολλά επίσης εκατομμύρια οι Γρηγοριανοί και όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία πάσε
δεν προσήχουν στα εκατομμύρια, αλλά εις την αλήθεια, εις την ευσέβεια και το σεβασμό πατρικών παραδόσεων. Εφρόνουν ότι το Πασχάλιον και ημερολόγιον το οποίο καθόρισαν και προς τούτους πάσα η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν εδικείται να περιφρονήσει, ενώ είναι ημερολογητική, επερώμενη στα εκατομμύρια των, αμφίβολα άλλωστε εκατομμύρια, διότι τα τρία της Ανατολής Πατριαρχία μετά των εκκλησιών Ρωσίας και Σερβίας πάντως υπερτερούσι κατά αριθμών, μακράν παντός εκκλησιαστικού υπολογισμού, εισέβησαν προς αυτό, σε λύση 27. Εμείς όμως ελπίζουμε ότι δεν δύναται να θεωρηθεί επί πολύ ως κατετελεσμένο γεγονός η μεταρρύθμιση αυτή. Αναμένουμε δε την ημέρα καθήν θα ανανύψω στην ημερολογία εκεί και θα επανέλθω εις το πατροπαράδοτο ημερολόγιο για να εκλείψει το σχίσμα. Θα συμβεί τούτο. Δεν γνωρίζουμε. Ας βεβαιωθώσουν όμως οι ηθήνοντες την ημερολογητική μερίδα ότι άξιος εκτιμήσεως και επένου δεν είναι ο πεισμόνος εμένων ή συν περιέπεσεν πλάνη, όσο ομολογών ειλικρινώς το λάθος του και επανορθών αυτό πάσης θυσία. Σελίδα 29. Η άγκυρα της Ορθοδοξίας ίδρυση του καταστατικού ιερού συνδέσμου ζηλωτών αγιοριτών μοναχών. Είναι αλήθεια το υπόρρετοι που στήριξαν τον υπερορθοδοξίας αγώνα των Γόχ είναι οι πρώτοι αγιορείτες πατέρες και ότι εμείς σήμερα έχουμε ζώσα και ενεργούσα εκκλησία, ιερούς ναούς, ιερές μονές, ιερό κλήρο και μοναχικά τάγματα πάλι με τους τιμίους αγώνες και τον ιδρώτα εκείνον τον ιδρώτα το χρωστούμε. Οι αγιορείτες πατέρες είναι εκείνοι που ευθύς εξ αρχής έλαβαν κατάλληλα τα αποτελεσματικά μέτρα κατά του σχίσματος. Εκείνοι πρώτοι σήκωσαν το λάβαρο της Ορθοδοξίας, ανύψωσαν φωνή διαμαρτυρίας, θυσίασαν την αγιορείτικη γαλήνη τους για να περιέλθουν εις την Εκκλησία, αναφωνώντες το αρχαγγελικό εκείνο στόμεν καλός της Ιεράς Περαδόσης των Αγίων Πατέρων και αμύφθησαν για την ιεραποστολή αυτή με απελάσεις, φυλακίσεις, διωγμούς και κακώσεις. Επέτυχαν όμως το σκοπό τους. Στερέωσαν τους πιστούς, τους ενίσχυσαν και επιπλέον γνώρισαν σε αυτούς τον αγιορείτικο τρόπο προσευχής με το προσευχητάρι, με το κομποσκήνι, με κέντρο πάντοτε το Άγιον Όρος, κατήφθαιναν τα διαβήματά μας. Εκεί δε σε κάποια σκήτη συγκεντρώθησαν τη Μεγάλη Πέμπτη και 16 Απριλίου 1926, Πάτριο Ορτολόγιο και υπέγραψε το καταστατικό του ιερού συνδέσμου ζηλωτών αγιοριτών μοναχών. Το ίδιο δε έτος το εξέδωσαν σε φυλάδιο με τον τίτλο «Η άγκυρα της Ορθοδοξίας», προλογισμένο από τον Κύριον εμπνευστή της συστάσεως του ιερού συνδέσμου, αείμνηστον και ομολογητή μοναχών, πατήρ Αρσένιον Κοτέα. Η έκδοση αυτή αποτέλεσε την πρώτη ιστορική έκδοση των ζηλωτών πατέρων του ιερού συνδέσμου, την οποία έκδοση ακολούθησαν εκατοντάδες άλλες εκδόσεις αγωνιστικών βιβλίων και λοιπόν εντύπων. Το φυλάδιο «Η άγκυρα της Ορθοδοξίας» αποτελείται από 24 σελίδες και διαιρείται σε 4 μέρη. Στο πρώτο μέρος ο εκδότης πατήρ Αρσένιος Κοτέας απευθύνεται της εντευξωμένης. Στο δεύτερο, αντί προλόγου, αναγράφεται ο εσωτερικός κανονισμός του συνδέσμου αποτελούμενος από 9 άρθρα. Στο τρίτο μέρος δημοσιεύουμε ολόκληρο το καταστατικό του Ιερού Συνδέσμου Αγιοριτών Μοναχών αποτελούμενο από 24 άρθρα. Και στο τελευταίο μέρος υπάρχει απόσπασμα από το συγκύλιο του Κυρίλου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης του έτους 1756. Ο αείμνηστος συνεργάτης του Ιερού Αγώνος των Γόχ και ομολογητής Αρσένιος Κοτέας Αγιορείτης της Εντευξωμένης. Το αίμα η αιτήμα των Κύριων και ισχύσεις πλην δε τούτου μη φοβού άλλων. Οι φοβηθέντες, εσχυνθέντες ανθρώπους υπεσκελήθησαν. Ο δε πεπιθός επί Κύριο εφρανθίσεται παροιμία Σολομώντος. Καθήν εποχήν ιέρες και η κακοδοξία συμμαχίσασε μετά της δίθεν επιστήμης προσβάλλει και καταπολεμεί την Ορθοδοξία. Ουχή κατά μέτωπον και αρενοπός αλλά υπούλος και σατανικός δια της προς αυτήν προσελκύσεως εκείνων ήτινε σε τάχθησαν επικεφαλής της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δια του τρόπου τούτου δημιουργεί ρήγματα επικίνδυνα δια την ασφάλεια και συνοχήν της όλης Ορθοδόξου παρατάξεως ευσεβείς μοναχή του Αγίου Όρους
και όντως άγνωστη στρατιώτη του Μεγάλου Σώματος Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας του Χριστού, προσβαίνουμε η σύμπτυξη ιερού συνδέσμου, σκοπούνται στην καταπολέμηση πάσης αιρετικής καινοτομίας, εις εχθισωμένης εις την Ορθόδοξον του Χριστού Εκκλησίαν, πεπιθώτες ακραδάντος ότι ο ούτω ιδρυόμενος σύνδεσμος θέλει επιδράσει στην Ορθοδοξία καθόν τρόπον και η ζήμη του φυράματος κατά την παραστατική εκείνη παραβολή του Ιερού Ευαγγελίου. Δεν αγνοούμε τη δίθεν μόρφωση των υπερμάχων και αντορθοδόξων καινοτομίων τούτων. Ουδέ διαφέγει την ημετέραν αντίληψη η ασεβής προσφυγή τούτων εις την εσκοτισμένη επιστήμη την όντως εν διαζυγείο ευρισκομένη προς την πραγματική επιστήμη την επιζητούσαν την αλήθεια και κατά συνέπεια υπερμαχούσαν της Ορθοδοξίας ως ταυτιζομένης ως προς ταύτην την αλήθεια. Και ακριβώς εκ των έργων των τούτων κρίνοντες αυτούς γινώσκομαι ότι έναντι ημών έχουμε αντιπάλους έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας την δε δύναμην αυτή συρνημένους. Ως έγραφε προς τιμόθεν ο Απόστολος Παύλος, ο αγών έστε τραχής, αλλά η αντίσταση τούτων αφεύκτος κατά τους λόγους του Αποστόλου προς τιμόθεν θα καμφθεί επονειδίστος εν τέλει. Ούτε και ούτε αναφωνεί ο Απόστολος ανθίστανται τη αληθεία άνθρωποι κατεφθαρμένοι των νουν, αδόκιμοι περί την πίστη, αλλού προκόψου συνεπιπλέον. Η γαράγνια αυτών έκδηλος εστέ πάση. Δεν διαφεύγει βεβαίως ουδενός περιφρονούντος την προσοχή ο κίνδυνος ον διατρέχει Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία όταν επί των πατριαρχικών θρόνων καθήμενοι επιλύσμονες της Αποστολής των αποδέχονται και επιβάλλουσι εις το επιστευθέν εις αυτούς πίμνιον πανότι ως αιρετικών και κακόδοξο κατεδικάστε από τις Ορθοδοξίες σου δεν δύναται να αμφισβητηθεί κατά συνέπεια υψηλός και σωτήριος σκοπός του ιδρυωμένου ιερού συνδέσμου. Ελάχιστη μοναχή εμείς δεν είναι βεβαίως επιτετραμένων περί αυτολογούντες να εξυμνήσουμε το έργο μας και δι των προτέρων, αλλά και δια τούτο ακριβώς ευκαλούμεθα μάρτυρα την ιστορία και μεταφέρομεν εντάφτα αυτολεξή την αυτοκρατορική φωνή του Αλεξίου Κομνημού, ειν διέσωσε δια των αιώνων η νεαρά 41 αυτού εκδοθήσα εις εποχήν εκκλησιαστικής θρησκευτικής αδιαφορίας παρεμφερούς προς την σύγχρονο αγιότατέ μου δέσποτα και η Θεία και η Ιερά Σύνοδος αναφωνεί ο αυτοκράτο ρίψατο της καρδίας μου ότι της εκκλησίας ήδη η φορόμενος κίνδυνος ιδού γάρ κινδυνεύσουν η ψυχή των Ορθοδόξων και μάλλον των απλουστέρων ο ιερατικός σύλλογος κεφαλή έστι των Ορθοδόξων και καλώς μεν έχοντες προτού όλο το σώμα προς αξία να άγεται, τούτου δε πάλιν νοσίσαντος και το σώμα παν προς παντελή όλεθρον εφορά. Ιδού τίνιν κινδυνεύσει ο χριστιανισμός της εκκλησιαστικής καταστάσεως επί το ελάτων καθεκάστην υποχωρούσεις και Θεός παροργίζεται χέρι δε ο παμπώνιος και μισόκαλος δαίμον. Αίτιον δε ταύτης ατοπία σου δεν άλλο εστί ή χρόνια αραθυμία και αμέλεια εν μακρού μεν αρξαμένη προϊούσα δε μέχρι και του νυν. Αυτή η γάρ παρασκεύαση το κακόν τούτον ολέθριον ουχήν σώμασιν ούτε εις χρηματικήν ζημίαν αφορών αλλά ψυχικήν και εις απώλεια χριστιανών καταντών. Ποια νουν απολογίαν ποιήσομεν εν ημέρα κρίσεως είτε βασιλείς και αρχιερείς υπερ χριστιανούς παραλαβώντες παραδίδομεν τούτους το σατανά δια την θεραπείαν αυτών εις τας ψήφους κατά της χειροτονίας ποιούντων και προχειριζομένων παρά αυτών ου μόνο εις την αρχιεροσύνη αλλά και εις τον όλον, εις το άλλον της ιεροσύνης κατάλογον. Ουκ έξωμεν
Πάντως απολογία την ή μη διεγερθώ με πάντες και διόρθωση του κακού ποιησόμενη. Ποιησόμενα όπως θεραπευθεί ο Θεός διορθούμενη στις εκκλησιαστικής καταστάσεις κατά τα παραδόσεις των θείων και κορυφαίων Αποστόλων και μετά αυτούς Αγίων Θεοφόρων Πατέρων είναι η χρόνια ημούν ραθυμία έκαστην ενασχολούμενη προς ταύτα και κρυπνιζόμεθα. Θολού σιγάρ τα αισθητά ταύτα τους λογισμούς των ανθρώπων και σπανίως ευρίσκεται ο τούτο ουκ έστην αναζήτηση του Ορθοδόξου Κηρύσματος αλλά ως εν σκότη πάντες διαπορευόμεθα είτε αρχιερείς και μοναχοί και λαϊκοί και εις χάος εζωφωμένων κατακρυμνιζόμεθα. Ταύτα ουκ εκεί εις μάτιν η βασιλεία μου έγραψε ουδέ ώστε μένει εν λόγης και γράμμασιν αλλά προς έργων τέλειων. Έργων δε τέλειων εστί όταν το παραλόγος γενόμενων κακόν διόρθωσιν δέξεται. Αυτή έστε η υψηλή αποστολή του ιδρυωμένου ιερού συνδέσμου. Θα δεχθόμεν, θα διωχθόμεν, θα διωχθόμεν. Αλλά τι εξημός κατά τη στιγμή του διωγμού θα λησμονήσει τους λόγους εκείνους σωτήρους προϋπόντος ότι εν το κόσμο θλίψην έξεται αλλά θα αρσείται εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Τι στη στιγμή εκείνη δεν θα αντλήσει θάρρος εκ της φωνής του Παύλου δογματίζοντος ότι πάντες οι θέλοντες ευσεβών ζήνης διωχθίζονται. Τι δε θα αναλογιστεί τη στιγμή εκείνη την τιμή, τη δόξα ή τη στον αναμένη κατά τη μεγάλη ημέρα καθήν απολογούμενος επί του φρικτού βήματος του Χριστού θα δικαιούται να επαναλαμβάνει τους λόγους του Παύλου ότι εν τα συσχάτες ημέρες ενείς άνθρωποι πονηροί και γόητες προκόψουν επί το χείρον πλανώντες και πλαγωνόμενοι. Εγώ έμεινα εις έμαθον και επιστώθην ειδός παρατηνός έμαθον. Ο εκδότης ελάχιστος εν μοναχής Αρσένιος Κοτέας Άγιον Όρος.